Έβλεπα τον συγκεκριμένο καθηγητή έξω από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη χτες, όλο το απόγευμα, το βράδυ, τελικά αποχώρησαν και σκεφτόμουν, προφανώς θα είχε μπει και ο ίδιος μέσα, αν και όλοι αυτοί που είχαν μπει μέσα στο γραφείο του Μητσοτάκη, αν πρόσεξαν τις ηλεκτρικές συσκευές, τον εξοπλισμό του γραφείου που έχει εκεί ο Κυριάκος, γιατί δεν ήταν μια τυχαία μάρκα. Είχε ψωνίσει από την καλύτερη εταιρεία που έχει τέτοιου τύπου πράγματα. Άλλωστε είναι εκεί μοναδική, φαξ, τηλεφωνικά κέντρα. Δεν ξέρω εγώ, ίσως και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens. Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μας. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως εντός ενός έτους από την παράδοση. Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανές, ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομα μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα. Μπράβο! Τι θυμηθήκαμε κι εμείς μόλις είδαμε τα εξωτερικά του γραφείου, τους εξωτερικούς τοίχους, στην πολυκατοικία. Αμέσως πήγε ο νους μας μέσα στο εσωτερικό και τον εξοπλισμό που είχε πάρει τότε, αλλά δεν τον είχε πάρει μόνο αυτός, αν θυμόσαστε. Όλη η οικογένεια, μια διαβολική σύμπτωση. Αγόραζε, γιατί έχουν κριτήριο και αισθητική, μόνο προϊόντα Siemens. Το ερώτημα είναι πώς συνέβη και αγοράσατε και εσείς και η Ντόρα Μπακογιάννη και η Κατερίνα Μητσοτάκη μέσα στην ίδια χρονική περίοδο από την ίδια εταιρεία. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες, κύριε Χατζηνικολάου, που να προμηθεύουν τηλεφωνικά κέντρα στην αγορά. Πολλές εταιρείες. Δεν είναι τόσες πολλές. Πόσες είναι? Τρεις. Και γιατί διαλέγεις μόνο από τη μία? Θα μπορούσε να ήταν η συνέχεια της συζήτησης. Παλιά αποσπάσματα είναι αυτά. Αλλά τα θυμηθήκαμε επειδή είδαμε το εξωτερικό του γραφείου. Ο νους μας πήγε εμάς μέσα στο εσωτερικό. Φαντάζομαι να μην τα πείραξαν όλα αυτά. Πάλι Siemens τα ήταν, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές εταιρείες και είναι και καλής ποιότητας. Και για να τα προτιμούν οι ηγέτες αυτού του τόπου, οι γνωστές οικογένειες, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν από ποιότητα. Δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες, κύριε Χατζηνικολάου, που να προμηθεύουν τηλεφωνικά κέντρα στην αγορά. Πολλές εταιρείες. Δεν είναι τόσες πολλές.